Λάρισε. Ναι. 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 Νικόλα, είμαι στον αέρα. Είσαι στα νερά. Στον αέρα. Στον αέρα είναι όλη η ζωή μας, κορίτσι. Μην το αναλύσουμε. Καλησπέρα. Νικόλα μου, εντάξει, έχω τρελαθεί. Συγγνώμη, έχω τρελαθεί που είμαστε εδώ μαζί. Εντάξει, έχω τρελαθεί. Αλήθεια. Καλησπέρα. Δεν ξέρω τι καλησπέρα να πω. Καλησπέρα σου. Νικόλα μου, σ' αγαπώ. Αλήθεια στο λέω. Σε βλέπω παντού. Παντού σε βλέπω. Παντού είμαι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Θα μου πεις το όνομά σου, ναι. Πιστεύεις. Ναι, θα το πεις. Κοίτα, λοιπόν, είμαι δικηγόρος σε μια μικρή κοινωνία. Και δεν θα σου πω, ας πούμε, Μερόπη, ας πούμε, ότι με λένε Μερόπη. Ωραία επιλογή το Μερόπη, στη μικρή κοινωνία. Είσαι δικηγόρος. Ωραία. Ωραία. Πάμε, Μερόπη μου, σ' ακούω, λοιπόν, παιδί μου. Ναι. Άκουσε με, είμαι δικηγόρος και όπως καταλαβαίνεις, ενδύομαι με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να... Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν έχω COVID, αλήθεια. Το δεν έχω COVID το έχουμε ακούσει από πολύ κόσμο. Και... Συγγνώμη, δεν, αλήθεια, παρακαλώ, παρακαλώ, λοιπόν, παρακαλώ, πιες τώρα λίγο νερό. Ενδύομαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Αυτό σημαίνει λίγο τα γέρι, λίγο... Κάτσε, θα πιω νερό τώρα, όντως. Λοιπόν, οπότε, όλη η φάση είναι γόβες και τα λοιπά, κατάλαβες. Εγώ, τις όλοι έχουμε τη φίλη και εγώ. Πριν δύο εβδομάδες με τράκαρε ένας από πίσω, οπότε το αμάξι ήταν συνεργείο. Και αποφασίζω σε αυτή την κατάσταση να πάω. Μα δεν τα καταφέρουμε στο τηλεφώνημα. Εγώ ήδη έχω άγχος ότι θα μου μείνεις. Αλήθεια. Πιες λίγο νερό, Μερόπη. Θα ξαναπιω, εντάξει, περίμενε. Ωραία. Και μετά μέτρα το νερό στον οργανισμό σου. Το έχει ανέβει τώρα. Λοιπόν, άκουμε τώρα. Πες, αγάπη μου, πες. Γελάνε με, κοροϊδεύεις, δεν βλέπω. Όχι, αγάπη μου, γελάμε με τα χάλια μας. Δεν προλαβαίνουμε να κοροϊδέψουμε άλλους. Κοιτιούνται μεταξύ τους, είναι σαν σχολείο τώρα που δεν μπορούν να μιλήσουν. Κοιτιούνται και γελάνε με τον καθηγητή. Τα έχουμε λοιπόν, ζήσει αυτά. Έχουμε για τη θύλη. Λοιπόν, κουράζω τώρα. Δεν κουράζομαι καθόλου. Πάω λοιπόν με τα μέσα, πανάθεμά με, να φτάσω στο δικαστήριο. Πού πάμε. Και. Μα τι πες. Πας με τα μέσα. Ναι. Με τα μέσα, με το λεωφορείο. Μικρή είναι... κοινωνία με μέσο. Είμαι στην Ξάνθη, εντάξει, τώρα άμα τι ωραία η Ξάνθη, ρε παιδιά! Μα δεν είναι μικρή η κοινωνία! Τώρα τόσοι δικηγόροι αλλά... είμαστε, τι θα ώρα με καταλάβουν αμέσως. Σε καταλάβανε, Μερόπη, πιστεύω, είναι και η φωνή σου πολύ συγκεκριμένη. Δεν ξέρω, μιλάνε όλοι έτσι στην Ξάνθη. Υπάρχει μια ωραία βραχνάδα με τα COVID εποχή. Καλέ, άρρωστη είμαι, δεν μιλάω κανονικά έτσι. Α, περαστικά, άρα έχει COVID. Ναι. Δεν έχω COVID, ρε. Εντάξει, βρε αγάπη μου, ό,τι θες έχεις. Λοιπόν. Δεν πειράζει. Και έτσι όπως μέχρι να φτάσω στο λεωφορείο, έχω πάρει εντωμεταξύ, μάζευα πόσο καιρό λεφτά να πάρω τις λουμπουτάνι. Τις παίρνω, ποιας τις λουμπουτάνις φοράω. Λουμπουτέν είπε. Λουμπουτέν. Τις λουμπουτέν πήρες. Πού να τις φορές μόνο τις λουμπουτέν χωρίς λόγο τώρα. Τι πεταμένα λεφτά βρε Μαριάνθη, Μερόπη, μη. Μερόπη μου, γιατί το παιδί. Μερόπη, εντάξει, ξέρεις είναι ψέμα, τέλος πάντων. Μάψε ό,τι φορά... θες από κάτω κόκκινο όλα, σαν λουμπουτέν φαίνονται. Ναι. Εντάξει, πολύ ωραία γόβα. Πολύ πάει. Στράφη πήγε. Γιατί τρώω μία γλίστρα. Πριν φτάσω στη στάση, πέφτω, γυρνάει το πόδι μου, σπάει τα κούνη. Τόσα λεφτά, τέλος πάντων. Μα δεν είναι αυτά, παιδί μου. Μην κοιτάς που δίνεις τώρα μάρκα. Αυτά καλά είναι, Στέλιο. Τέλος πάντων, το θέμα ποιο είναι. Το πραγματικά σημαντικό. Ποιο είναι το θέμα, ειλικρινά. Πέφτω και με σηκώνει ένας άνθρωπος. Μέχρι να καταλάβω. Μέχρι να καταλάβω που είμαι, βλέπω... Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Ναι. Ήταν αυτός ο άνθρωπος. Το κότσι. Κάτσε, άμα αυτό δεν είναι φάρσα, αν δεν είναι εγώ δεν θα έρθω αύριο στην εκπομπή. Πάμε Μερόπη μου, απλά το ενημερώνω για να ξέρετε. Πες αγάπη μου. Βλέπω. Τώρα αλήθεια, μην κοροϊδεύετε. Σας λέω, έπαθα εγκεφαλικό. Καλέ, ποιο κοροϊδεύουμε. Εγώ είδα αυτόν. Σ' άρεσε. Έπαθα, όχι, σκέψου. Το στόμα μου πηγαίνει ροδάνι και εκεί δεν μπορούσα να μιλήσω. Εν τω μεταξύ αυτός βγήκε από οικοδομή εργοτάξιο. Δεν μιλάω. Τι με σηκώνω, με κούτσα κούτσα, πηγαίνω, φεύγω, πάω σπίτι. Ευτυχώς πήρα αναβολή και το δικαστήριο. Ποια δικαστήριο εμάς μας πάει, δεν καταλαβαίνω. Παιδί μου, πήρες αναβολή από τη δουλειά.
Τέλος πάντων. Σκάσε, σκάσε. Αυτόν τώρα έχω τρελαθεί. Τι να έχω κάνω. Έχω πάει τρεις φορές απ' έξω. Αυτό έγινε τώρα, έχει μια μισή εβδομάδα, δύο. Έχω πάει άλλες τέσσερις φορές. Και έχω πάθει κακό, δεν τον βρίσκω. Γιατί δεν δουλεύει. Δεν ρώτησες ένα όνομα. Όχι, κόλλησα σου λέω. Κόλλησα. Μα πόσο κόλλησες μέχρι να σε σηκώσει να πεις ευχαριστώ που σε σήκωσε. Είπα ευχαριστώ, μπλα μπλα και έφυγα κούτσα. Μπλα μπλα. Σκάσε. Πα... Αγγελική. Α, έφυγαν τελικά. Φυσικά πάτε, ακούμε και υπογραμμίζουμε αυτά που δεν πρέπει. Αυτή είναι η εκπομπή συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν, τι να κάνεις. Δεν ξέρω, στείλε μας πιν της περιοχής, να δούμε, να μιλήσουμε με τους εργολάβους της πολυκατοικίας. Πήγα εγώ, έμαθα, το πήρε αντιπαροχή ένας. Ποιος? Θα κάνει πολυκατοικία. Ο Ρόφος. Ένας εδώ ξανθιώτης. Ξανθιώτης, τα μάζευε. Τι θα σηκώσει πεντάωροφη? Δεν ρώτησα, να πάρω διαμέρισμα σκέφτηκα, μήπως και τον ξαναδώ. Ο Χριστός και η Παναγία καλέ. Θα πάει να... Αρχικά μην ανοίγεσαι σε αγορές, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, η τελευταία λύση που σκέφτηκα... Α, έχεις σκεφτεί. Είναι να πάρω να διαβάσω το Λούφα και Παραλλαγή. Ξέρω ότι έχει και ταινία. Αλλά λέω μήπως εγώ είμαι καλή στο διάβασμα, γιατί παίζουν τέτοια stories. Μ' ακούς? Ναι. Μίλα μου όμως. Δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ να... Δεν έχω νιώσει πιο περίεργα σε τηλεοπτικό αέρα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Άμα διαβάζεις το Ρούφα και... Γιατί να διαβάζεις το Ρούφα και Παραλλαγή? Να πάρεις ιδέα... Εκεί παίζουν ιδέες από λίγο... Ρε παιδί μου, ζευγάρια πιο... Πιο cool. Στο Λούφα. Ναι, Νικόλα, δεν το έχεις διαβάσει. Κοίταξε, μη δεις την ταινία, γιατί έχουν κόψει τις ωραίες σελίδες. Να σου στείλουμε το μυθιστόρημα εδώ πέρα, η Βάνια να στο στείλει, να κλέψεις ιδέες. Αν πάντως έχεις και το κομπόδεμα, γιατί σε ακούω πλούσια, γιατί βλέπω η Λουμπουτέν έτσι πετσούνται. Η αλήθεια είναι ότι τα έχω τα λεφτάκια μου, Νίκο. Ποια είναι? Όποια και να είναι, δεν θέλω να ξέρω ποια είναι. Δεν θέλεις να ξέρεις ποια είμαι? Όχι, ποια είσαι? Δεν έχω καταλάβει. Έχεις έρθει και στο δικό μου το κανάλι, για να σε βοηθήσω. Έχεις κανάλι? Έχω κανάλι. Δικό μου. Κωνσταντίνα, ποιος είναι? Ποιος είναι? Αλήθεια, ακόμη. Νικόλα, ακόμη δεν έχεις καταλάβει. Ποιος δηλαδή θα έχεις πάει σε πόσα κανάλια τον τελευταίο καιρό και ποιος θα σου έλεγε για το Λούφα και Παραλλαγή? Α, όχι, δεν ήταν το Λούφα και Παραλλαγή. Τι μας είπε η Ματίνα στο Ρουκζού? Ευγενία. Ναι, ρε παιδάκι. Ευγενία. Ευγενία. Αχ, ευγενία. Έλα, ήταν τέλεια. Ευγενία, όπως καταλαβαίνεις, αυτή είναι και η τελευταία συνομιλία που κάνουμε. Δεν θέλω να με ξαναπάρεις τηλέφωνο που δεν ξέρω. Έλα ρε Ευγενία! Έλα ρε Ευγενία! Σκοτώθηκα! Έπεσες κι εσύ, φοράς Λουμπουτάν, γιατί δεν βλέπω. Παραμέδικο! Ευγενία! Λουμπουτάνα! Πονάς! Χτύπησα! Χτύπησα τώρα, αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Τελείωσε τώρα. Τώρα θα βλέπετε σασμό. Επανάληψη 3 με 5. Με έφαγες, μωρή, με έφαγες τη ζωή μου, με έφαγες. Γιατί κάνετε το σασμό αφού θέλετε να κάνετε κωμωδία και είστε τόσο καλές. Εξαιρετική ήταν. Μπράβο, ρε Ευγενία. Μπράβο μου. Ρε, να σου πω κάτι. Με κατάλαβες ότι ήταν φάρσα όμως. Λέω, θα το καταλάβει ότι είναι φάρσα, αλλά μήπως δεν με καταλάβει. Όχι, το πήγαινες πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και έβριζα το Στέλιο που υπογράμμιζε όλα αυτά. Γιατί λέω τώρα η κοπέλα, μάλλον έχει κάποιο, ρε παιδί μου, κάπως αντιμετωπίζει. Και γι' αυτό ντρεπόμουν, αλλά το πήγαινε, έφερνες πάρα πολύ ωραία. Ο Βίχας, ωραίος. Μπράβο στο Βίχα! Είναι ηθοποιός της εποχής της. Κάνει καλά τον κόβι. Η Ευγενία Σαμαρά, η οποία είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια στο σασμό. Όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία, είναι δικηγόρος, είναι η Στέλλα στο σασμό. Στέλλα, τι φάση. Δεν ήθελα να πω απλά το όνομά μου. Το καταλάβαμε. Ήσουν πολύ σωστικές σε αυτό. Έχει κανάλι φυσικά στο YouTube. Ναι. Έχει την εξαιρετική εφαρμογή, το Your Pet, εξαιρετικό. Οπωσδήποτε να μπείτε. Υπάρχουν μέσα σκυλιά, τα οποία είναι γεωθεσία, πάρα πολύ ωραία νέα.
Το κανάλι της είναι εξαιρετικό, καλή, υπέροχους ανθρώπους με τα ζώα τους. Δείτε και το βιντεάκι μας ξανά, το ξανανέβασε, τρελή. Χάθηκα τις προάλλες γιατί το ξανανέβασε. Δεν της άρεσε η φωτογραφία που είχε. Δεν είναι η κοπέλα, δεν είναι με τα καλά της. Δεν είναι, όχι. Ναι, δεν μας έπαιξε ακριβώς την τρελή. Είναι, δεν είναι με τα καλά της. Πες μας μία ωραία εξέλιξη για τον σασμό. Δεν βλέπουμε εδώ, βλέπουμε την υιοθήκη του Α, αλλά πες εσύ. Κοίταξε να δεις. Μία ωραία εξέλιξη είναι ότι εγώ θα γνωρίσω. Τι χειροκροτάτε, εμένα. Κοίταξε, όση ώρα εσύ έλεγε την ιστορία, εγώ άκουγα την κυρία Κουτσαφτάκη με μηχανή. Του ταινιοθήκη του Sky εννοώ. Του Sky. Σκασμός. Ωραία, τώρα που θα φύγεις από το κανάλι και θα σε διώξουμε, πες μου τι θα κάνουμε. Να σου πω. Πες κάτι. Εξέλιξη πολύ, ναι, πολύ σημαντική είναι ότι η Στέλλα θα γνωρίσει κάποιο νέο αμόρε. Και μετά μπορεί να σε ξαναπάρω τηλέφωνο για συμβουλές. Επιτέλους, γιατί η κοπέλα τη βρήκανε πολλά. Τη βρήκανε με τον άλλον. Πολλά. Δεν ηρεμεί κι ο άλλος. Να κάνει τη ζωή της χωρίς μου. Κάνει και εσύ τη ζωή σου μακριά από μένα. Μην ξαναμιλήσει ποτέ, τέρας. Έλα, έλα. Ήσουν υπέροχη. Ήσουν υπέροχη. Σας αγαπώ, φιλιά σας. Φιλιά, μωρό μου. Εσείς είστε υπέροχοι. Γεια. Γεια σου, μωρό μου. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια.